Και τώρα είναι ένα πεζό από αυτή τη σειρά, τα χέρια, που έρχεται από τη σκοτεινή πλευρά, έρχεται από τη μεριά της διώχνος και των άλλων ποιημάτων. Είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Αδαμάκη, τον καλό φίλο και καλό ζωγράφο. Κοιτάζει τα χέρια της. Πώς έγιναν έτσι? Πού βρέθηκαν τόσες φλέβες, τόσες ελιές και σημάδια, τόσες ρητίδες στα χέρια της? 70 χρόνια τα κουβαλάει μαζί της και ποτέ δεν γύρισε να τα κοιτάξει. Ούτε τότε που ήταν χλωρά, ούτε που μέστοσαν, ούτε που μαράθηκαν, ώσπου ξεράθηκαν. Όλα αυτά τα χρόνια η έγνοια της ήταν αλλού, όχι στα χέρια της. Μην κοπεί, μην καεί, μην τρυπηθεί, μην το παρακάνει το βράδυ με τον άντρα της, όποτε τύχαινε μια στις τόσες και ακούσει πάλι τα λόγια του καρφί στην καρδιά της, που τα άμαθες αυτά μου γυναίκα. Κοιτάζει τα χέρια της σαν τα βλέπει πρώτη φορά. Ξένα της φαίνονται, έτσι που κάθονται άνεργα πάνω στη μαύρη ποδιά της σαν προσφυγάκια. Έτσι της έρχεται να τα χαϊδέψει. Και τι δεν τράβηξαν αυτά τα χεράκια, στα κρύα και στα λιοπύρια, στη φωτιά, στα νερά, στα χώματα, στα κάτουρα και τα σκατά. 5 χρόνια κατάκητη η πεθερά της αλήχτησε ώσπου να της βγει η ψυχή. Κοιτάζει πάλι τα χέρια της. Τι θα τα κάνει? Να τα κρύψει κάτω από την ποδιά της να μην τα βλέπει? Να τα χώσει στην περούκα της διπλανής που κοιμάται με το κεφάλι γουλί? Να τα βάλει στις μάλινες κάλτσες που της έφερε ο γιος της μόλις του προτεκριώνει εδώ στο γυροκομείο που την έριξε η μοίρα της? Τόσα χρόνια δεν γύρισε να τα κοιτάξει και τώρα δεν μπορεί να πάρει τα μάτια της από πάνω τους. Και όταν δεν τα κοιτάει ή κάνει πως δεν τα κοιτάει, την κοιτάνε αυτά. Άνεργα χέρια, τι περιμένεις? Αφού δεν έχουν δουλειά, κάθονται και κοιτάνε. Δεν είναι που κοιτάνε, άστα να κοιτάνε. Είναι που κοιτάνε σαν να θέλουν κάτι. Ξέρει τι θέλουν, να τα χαϊδέψει. Δεν θα τους κάνει τη χάρη. Ντρέπεται γριά γυναίκα να χαϊδεύεται στα καλά καθούμενα. Τα κοιτάζει κλεφτά και βλέπει μια σκουριά από καφέ στο δεξί. Σηκώνεται και πάει στο μπάνιο. Πιάνει το μοσχοσάπουνο και πλένει τα χέρια της. Τα πλένει, τα ξαναπλένει, δεν λέει να αφήσει το σαπούνι. Της αρέσει έτσι που γλιστρούν απαλά το ένα μέσα στο άλλο. Κοίτα, λέει, που με έβαλα να τα χαϊδέψω, θέλοντας και μη τα σκασμένα. Και γελάει από μέσα της, που δεν την κοιτάνε τώρα όπως πριν. Χαμένα μέσα στους αφρούς και τα χάδια, σαν να έχουν κλείσει τα μάτια, μη τους πάει σαπούνι και τα πάρουν τα δάκρυα. Σας ευχαριστώ πολύ.